Καλημέρα. Καλημέρα, Καλημέρα. Σπύρο. Άρχισε το η ψυχρούλα η πρωινή, έτσι. Σήμερα ήτανε Να, είχε. φθινοποράκι. Λοιπόν, να δούμε λίγο με την Τουρκία τι γίνεται, να ξεκινήσουμε από την Ευαγγελία, μας πήγε η Κατερίνα την εικόνα. Τι λένε στην κυβέρνηση Ευαγγελία, γιατί είναι λίγο θολή εικόνα των όσων έγιναν στη Λιβύη. Είναι μια εξέλιξη εξαιρετικά αρνητική. Ήταν ένα από τα σενάρια τα οποία τα συζητούσαν σαν ενδεχόμενα. Το γεγονός, στεκόμαστε σε ένα γεγονός ότι το μνημόνιο αυτό που έχει υπογραφεί δεν είναι σαφές εάν προβλέπει ότι οι έρευνες θα γίνουν αυστηρά μέσα στα λιβικά όρια ή αν θα επεκταθούν και πού. Δηλαδή θα πάνε στα όρια του παράνομου τουρκολιβικού μνημονίου, πόσο κοντά στην Κρήτη. Πάντως σε αυτή την περίπτωση δημιουργείται μια πολύ δύσκολη κατάσταση, διότι η Ελλάδα θα αναγκαστεί, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, να απαντήσει. Δημιουργείται μια νέα εστία ένταση στη Μεσόγειο. Τώρα, η κυβέρνηση σε αυτή τη φάση, αυτό που επιλέγει να κάνει μέχρι να ξεκαθαρίσει και η κατάσταση, δηλαδή να δουν ακριβώς τι προβλέπει το μνημόνιο και πού το πάνε, θα διεθνοποιήσει το θέμα. Έχει ξεκινήσει ήδη ένας μαραθώνιος επαφών και αναλόγως θα προχωρούν στα επόμενα βήματα. Προφανέστατα θα ενημερωθεί πέρα από τους εταίρους και το ΝΑΤΟ και ο ΙΕ και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών έχουν ξεκινήσει ήδη αυτό το μπαράζ των επαφών. Είναι μια ακραία κλιμάκωση σε κάθε περίπτωση, Και πολύ θα ακραία φανεί τις κλιμάκωση. επόμενες μέρες. Είναι ένα σενάριο το οποίο πολλές φορές έχουμε πει από αυτή την εκπομπή εδώ και καιρό. Μαζί με το γεγονός ότι η Τουρκία σε ό,τι κάνει θα ψάξει μια επίφαση νομιμότητας. Ακριβώς. Που είναι ο βιασμός της νομιμότητας. Αυτό το οποίο κάνει, έτσι, για να μην χανόμαστε κιόλας. Δηλαδή Πάντως φτιάχνει. εδώ στο συγκεκριμένο θέμα δεν υπάρχει θέμα μόνο με την Τουρκία, υπάρχει και με τη Λιβύη. Δεν είναι απλό το ζήτημα. Και εγώ θα έλεγα ότι μέχρι σήμερα είναι η πιο επικίνδυνη κίνηση που έχει γίνει. Και είναι επικίνδυνη γιατί αν σε ένα μήνα πάει ο Τούρκος νότια της Κρήτης, έξω στα 7 μίλια και βάλει το τρυπάνι, εκεί για εμάς υπάρχει ένα θέμα. Δεν υπάρχει ένα θέμα, Ελένη. Για τα χωρικά μας Δεν ύδατα. υπάρχει ένα Δηλαδή θέμα. εκεί η Ελλάδα θα πρέπει να αποφασίσει πώς θα αντιδράσει. Δεν υπάρχει Θα θέμα, αντιδράσει Ελένη. δυναμικά, θα Υπάρχει. αντιδράσει διπλωματικά. Το τι θα κάνει. Είναι το πιο επικίνδυνο Ελένη. πράγμα που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Δεν υπάρχει κανένα δίλημα. Ξαναλέω, είναι το σενάριο που από εδώ έχουμε πει πάρα πολλές φορές, εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αυτό λένε όλοι όσοι τέλος πάντων ασχολούνται και είναι από εκείνους που είναι σοβαροί άνθρωποι ότι είναι το πιο επικίνδυνο. Η Τουρκία λοιπόν θα πει: Εγώ ούτε στα νησιά επιτίθεμαι, ούτε ναυτικούς αποκλεισμούς θα κάνω. Αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν στο τραπέζι. Πάω εκεί που εγώ λέω ότι έχω δικαίωμα. Γιατί έχω δικαίωμα, γιατί έτσι νομίζω. Και τρυπάω. Ελάτε να με βυθίσετε. Η Ελλάδα τι θα κάνει, δεν έχει επιλογή. Το πρώτο στάδιο είναι μια απόπειρα αποτροπής. Μονόδρομος είναι, ναι. Δηλαδή να μην αφήσουμε το πλοίο να πάει εκεί. Αυτό δεν είναι εύκολο. Μην γελιόμαστε. Μια τεράστια περιοχή είναι. Και όταν θα πούμε δεν θα το αφήσουμε να πάει, θα κάνουμε. Θα βάλουμε 2, 3, 5 πολεμικά πλοία και τι θα Και κάνουμε. πόσες φορές θα του κόψει τα καλώδια, Όχι, δεν είναι να κόψει λέω τα εγώ καλώδια. τώρα, λέω εγώ. Οι Τούρκοι θα προκαλέσουν τη σύγκρουση. Η Ελλάδα δεν έχει καμία επιλογή. Ούτε διπλωματική, ούτε τίποτα. Είναι πια μόνο το πεδίο. Και επειδή το σενάριο το έχει βάλει και το έχει επικοινωνήσει και η ελληνική πλευρά, λέει το εξής. Εάν υπάρξει σύγκρουση εκεί, δεν θα είναι σημειακή. Όταν θα κάνουμε εμείς αυτό που η ιστορία μας υποχρεώνει, θα το πούμε απλά, δεν θα αφήσουμε το πλοίο αυτό να τρυπήσει. Γιατί τρυπάει η Ελλάδα. Προφανώς θα Αυτό υπάρξει αντίδραση. σημαίνει, δεν σημαίνει θερμό επεισόδιο, σημαίνει πόλεμος. Προφανώς. Και ίσως καλά έκανε Πάντως, τελικά που εξοπλίζεται η χώρα μας και παίρνει και πλοία και προφανέστατα. παίρνει και αεροπλάνα και θωρακίζεται τέλος πάντων κάτι από τον τρόπο που μπορεί να σκεφτεί Εγώ πάντως δεν κάποιος. ξέρω αν αυτά τα 2 χρόνια από το 19 μέχρι σήμερα υπήρχαν κάποιες κινήσεις οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν γίνει για να αποφευχθεί αυτό το οποίο συνέβη χθες και δεν έγιναν. Τι να Το αποφευχθεί, πώς λέω, να αποφευχθεί. δεν τις ξέρω. Η Λιβύη είναι μια χώρα. Αναρωτιέμαι.
εάν θα μπορούσαν πραγματικά να έχουν γίνει κάποιες κινήσεις. Έγινε από την ελληνική πλευρά η ιστορία με την Αίγυπτο ως αντίβαρο της Ελένη μου, μην γίνουμε τόσο πρώτων αναλυτικοί. Μην κοινωνιών. γίνουμε. Άκουσε Αλλά με. εγώ λέω, αν Ναι. αυτή, τι άλλο θα μπορούσε Ναι. να έχει γίνει. Επειδή αυτό το πράγμα είναι κάτι που αφορά την Τουρκία και η Τουρκία θα το μεθόδευε με οποιοδήποτε τρόπο. Και η Τουρκία είναι μια χώρα που και ισχυρή διπλωματία έχει και ισχυρή Και δεν κάνει άμυνα ποτέ έχει. μόνο ένα πράγμα, έτσι. Έτσι. Τα Μην, κάνει πολλά δεν ζούμε ταυτόχρονα. μόνοι μας σε αυτόν τον Ναι. κόσμο. Αυτό το οποίο η Τουρκία θέλει είναι να βρει τον τρόπο να πάρει κάτι από την Ανατολική Μεσόγειο, από τον πλούτο της. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα το πετύχει. Και επειδή αυτό βολεύει πια και τον Ερντογάν πολιτικά, Βέβαια. Δεν τον βολεύει απλά, μπορεί να το βλέπει ως μόνη σανίδα διάσωσης, εγώ γι' αυτό είμαι απεσιόδοξος. Κανείς μας δεν θέλει τον πόλεμο. Πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να τον αποτρέψουμε. Από την άλλη μεριά, επειδή έχουμε το παράδειγμα των ημείων, δεν είναι καλή στιγμή για τη χώρα τα ημεία, έτσι. Τα οποία ημεία δημιούργησαν πια ένα καθεστώς γκριζαρίσματος, πάνω στο οποίο η Τουρκία πατάει. Αυτό που η Τουρκία επιδιώκει να κάνει είναι να μας τριμώξει σε ένα τέτοιο σημείο που ή να γίνει ένα πολεμικό επεισόδιο και μετά να το παζαρέψουμε το πράγμα ή να μην κάνουμε τίποτα, οπότε η Τουρκία να πηγαίνει να τρυπάει όπου θέλει. Γιατί αν η Τουρκία πάει να τρυπήσει νότια της Κρήτης, εκεί στο Λασίθι, λέω τώρα υποθετικά από κάτω, μια φορά, μετά θα πάει να τρυπήσει και όπου άλλο θέλει. Και θα κάνουμε εμείς καταγγελίες διπλωματικές και οι Τούρκοι θα τρυπάνε. Γι' αυτό λέω ότι δυστυχώς είναι μονόδρομος. Πρέπει να κάνουμε τα πάντα να το αποτρέψουμε. Είναι πολύ δύσκολο. Αλλά αν γίνει, ναι. Δεν μπορεί να υπάρξει δύσκολο, κάτι άλλο. Γιατί δεν έχεις και ένα, δεν μα, μα δεν έχεις ένα συνομιλητή το στη Λιβύη. Στη Λιβύη εγώ δεν λέω υπάρχει μια ότι κυβέρνηση. Πώς έχουν τα πράγματα. Και σίγουρα θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι εάν η Τουρκία αποφασίσει να κάνει μια τέτοια κίνηση, δεν μιλάμε για ένα απλό θερμό επεισόδιο. Δηλαδή, κανένας δεν ξέρει πού μπορούμε να φτάσουμε. Εγώ προβληματισμούς βάζω. Ελένη, το σενάριο γιατί αυτό... Δεν έχει κανένας από όλους εμάς όλα τα στοιχεία για να πει με σιγουριά ότι πρέπει να κάνουμε αυτό, πρέπει να κάνουμε εκείνο. Εμείς, δημοσιογραφικά ερωτήματα, με βάση την ενημέρωση και τα ναι, γεγονότα. Το Καταρχήν δεν αυτό... ξέρουμε τι λέει αυτό το μνημόνιο που γράψανε χθες ένα λεπτό. Ακόμα, έτσι. Το τι λέει το μνημόνιο... Λίγη σημασία έχει. Το πώς η Τουρκία θα το διαβάσει, ναι, θα το ερμηνεύσει και το έχει καλά, μεθοδεύσει. Αυτό είναι το θέμα. Είναι το ζήτημα. Έτσι. Αυτό είναι. Αυτό λοιπόν. Ναι, πες το, Ευαγγελία. Συγγνώμη. Έτσι, μιλώντας με το Υπουργείο Εξωτερικών, μου λένε ότι αυτή η άρνηση του Κοινοβουλίου της Λιβύης να το δεχτεί, να το επικυρώσει, ότι είναι κάτι το οποίο, στο οποίο πατάει η διεθνής κοινότητα και η Ελλάδα. Δεν ξέρω αν θα αποτελέσει αυτό έναν ανασταλτικό παράγοντα, αλλά θεωρούν ότι είναι ένα πάρα πολύ θετικό παράγοντα. Ευαγγελία μου, για πρόβλημα, το πρόβλημα είναι το εξής. Το περιγράψαμε. Ότι η Τουρκία, για να το πω όσο πιο απλοϊκά μπορώ, ψάχνει έναν φερετζέ νομιμότητας. Αυτό το φερετζέ, αυτό το κείμενο το χθεσινό, αισθάνεται η Τουρκία ότι το έχει πια. Μα δεν είναι όμως τελικά. Δεν είναι. Το κοινοβούλιο είναι εκλεγμένο στη Λιβύη. Μα από ποιο λαό, δεν είναι. Μην ξεχνάμε... Και η κυβέρνηση είναι Κατερίνα μου, μην διορισμένη. Ξεχνάμε κάτι. Όλο αυτό βασίζεται σε ένα τουρκολιβικό ναι, σύμφωνο. Και το οποίο, το και οποίο αυτό είναι παντελώς κανείς. Παράνομο ναι. Και άκυρο. Άρα θέλω να πω ότι μην ψάχνουμε να βρούμε τη λεπτομέρεια. Πρέπει να δούμε την πραγματικότητα. Τι μπορεί να αποτρέψει τον Ερντογάν από το να κάνει κάτι τέτοιο. Στην πραγματικότητα, εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι. Κανείς δεν μπορεί να σκεφτεί. Την προηγούμενη μέρα ήταν ο Σάλιβαν στις Ηνωμένες Πολιτείες και την επόμενη πήγαν και υπογράψαν. Ο Σάλιβαν πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην Τουρκία. Νομίζω τα ελληνικά ήταν το τελευταίο. Και μάλλον ήταν για να ανησυχούμε. Διότι ο Σάλιβαν πήγε γιατί ήθελε να πιέσει την Τουρκία να επικυρώσει την ένταξη των δύο χωρών, των Βόρειων, στο ΝΑΤΟ, που η Τουρκία την μπλοκάρει ακόμα, ενώ όλες οι άλλες χώρες την έχουν προχωρήσει. Και η Τουρκία ζήτησε κάποια ανταλλάγματα. Ποια είναι αυτά τα ανταλλάγματα? Η πάγια τακτική της Τουρκίας έχει μια σειρά. Ξεκινάει από ένα πράγμα που λέγεται Κούρδοι. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της Τουρκίας. Δεν είναι η Ελλάδα. Έτσι. Επειδή λοιπόν Κούρδοι είναι το ένα, τη Συρία της την έχουν αποκλείσει και οι Ρώσοι και οι Αμερικάνοι, το δεύτερο πράγμα είναι η Ελλάδα. Υπήρξε κάτι εκεί? Του είπαν θα σου δώσουμε τα F-16, θα. Δεν ξέρω. Κανείς δεν ξέρει. Αλλά αυτά είναι τα θέματα της Τουρκίας. Ότι η Τουρκία θα πιεστεί να μην κάνει επεισόδιο, ναι. Και μετά θα πει ο Ερντογάν, μα δεν έκανα εγώ επεισόδιο. Οι Έλληνες το έκαναν. Αυτοί ήρθαν και βαράγανε. Εγώ πήγα εκεί που έχω δικαίωμα. Μα δεν έχεις δικαίωμα, ελάτε να το συζητήσουμε.
λέει ο Ερντογάν. Αυτό είναι η λογική. Αυτό και είναι. Και σε σέρνει σε ακριβώς. Μια διαδικασία διαλόγου. Αναγκαστικά. Λοιπόν, αυτό δεν είναι εύκολο και δεν μπορείς να το διαχειριστείς και καλά, αλλά από την άλλη μεριά, αν χρειαστεί, εδώ θα είμαστε για να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Την υποχρέωσή μας στην πατρίδα. Έτσι. Πάμε στα οικονομικά, λοιπόν. Μας πεις, Θανάση. Λοιπόν, να κάνω μια γέφυρα να πω ότι όλο το σκηνικό αυτό που διαμορφώνεται με την Τουρκία το έχουμε ξαναζήσει, νομίζω, το καλοκαίρι του 19 ή το καλοκαίρι του 20. 20. Ακριβώς το ίδιο. Δεν νομίζω ότι ήταν το ίδιο. Το ίδιο, ότι θα βγει, Κατερίνα, θα βγει να τρυπήσει, έτοιμος να βγει στο Καστελόριζο. Έβγαλε 24 ερευνητικά σκάφη και κάποια ωραία πρωία, τα πήρε και πήγε σπίτι του. Εγώ δεν θεωρώ. Μια παρατήρηση. Και το περιβάλλον είναι πολύ διαφορετικό σήμερα. Μια παρατήρηση θα σου κάνω, Θανάση, γιατί όλοι θέλουμε να επιβεβαιωθεί αυτό που λες. Απλά μέσα σε όλα τα άλλα, το 20 δεν είχε ο Ερντογάν εκλογές μπροστά του για να χάσει. Που έχει τώρα. Ναι, ναι, ναι. Και δεν είχε την αντιπολίτευση να του λέει άντε, αφού τι μας λες, ότι πήγαινε λοιπόν, πήγαινε. Δεν είχε μεσολαβήσει και η Ρωσία όμως με την Ουκρανία. Σωστό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να πάμε στα οικονομικά. Χθες είχαμε τον προϋπολογισμό, δεν είχαμε κάποιες εκπλήξεις. Με εξαίρεση το αποδηματικό που πάει στο 1 δις για ενεργειακή ασπίδα, το οποίο 1 δις μπορεί να φανεί τεράστιο ποσό, μπορεί να φανεί σταγόνα στον ωκεανό. Κανένας δεν ξέρει. Απλά να πω ότι είναι τόσο ευμετάβλητο το περιβάλλον. Στις αρχές περασμένης εβδομάδας το φυσικό αέριο ήταν στα 230, τώρα είναι στα 160. Μεθαύριο μπορεί να είναι στα 300 ή να έχει πάει στα 80. Κανένας δεν ξέρει. Είναι τα πάντα ρευστά. Το μόνο ανησυχητικό, να πω, όχι το μόνο, ένα ακόμη ανησυχητικό στοιχείο είναι ότι το πετρέλαιο από χθες, λόγω της πληροφορίας ότι ο ΟΠΕΚ αύριο θα προχωρήσει σε μείωση της παραγωγής κατά τουλάχιστον 1 εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα, έχει ανησυχήσει. Αποτέλεσμα αυτού, το πετρέλαιο ήταν 5% πάνω χτες και σήμερα είναι 1%, αγγίζει πάλι τα 90 δολάρια το βαρέλι. Ας ελπίσουμε ότι θα πεταμείς... Έχει σημασία όμως και ότι στην Κομισιόν είπανε ότι δεν θα υπάρχουν οριζόντια μέτρα. Αυτό θεωρώ, δεν ξέρω, ότι έχει μεγάλη σημασία σε ό,τι αφορά την ενίσχυση της μεσαίας τάξης. Γιατί προφανώς όλες οι κυβερνήσεις θα ρίξουν τα λεφτά τους στις ευάλωτες οικογένειες και στους χαμηλοσυνταξιούχους. Η μεσαία τάξη όμως θα μείνει στην απέξω. Ελένη μου, επειδή προσωπικά νομίζω όλοι εδώ είμαστε ευρωπαϊστές και το λέμε και το φωνάζουμε χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Όχι, Ένωση... Αλλά δεν μπορούμε να μην τα βλέπουμε. Άφησε με να το εξηγήσω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν δεν αλλάξει ριζικά, οι χώρες αν δεν δουν διαφορετικά τελείως, και μιλάω για τις μεγάλες, αυτό που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα έχει μέλλον. Δηλαδή, για μία ακόμα φορά, η έννοια, η θεμελιώδης έννοια της αλληλεγγύης στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαλύεται. Έρχεται η Γερμανία και λέει, δεν δέχομαι κανένα μέτρο, δεν δέχομαι το πλαφόν, δεν δέχομαι τίποτα. Και λέω, ο κάθε ένας από εμάς, το κάθε κράτος, θα τα αντιμετωπίσει μόνο του. Επειδή λοιπόν εγώ έχω λεφτά, θα ρίξω λεφτά, 200 δισεκατομμύρια και θα κάνω ό,τι γουστάρω. Και θα βοηθήσω. Εσείς οι φτωχότεροι δεν θα έχετε τη δυνατότητα να ρίξετε τόσα λεφτά. Δεν με νοιάζει τι θα κάνετε. Και αν κάνετε κάτι το οποίο θα είναι εκτροπή, θα έρθω να σας βάλω μνημόνια. Όπως το έχουμε ζήσει. Αυτό λοιπόν δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε καμία περίπτωση. Και την Ελλάδα την απειλούν, να το πούμε και αυτό. Ευθέως. Ότι προσέξτε, μην νομίζετε ότι επειδή η Γερμανία ακολουθεί αυτή την πορεία και δίνει και έχει αυτά τα λεφτά, μπορείτε να το κάνετε κι εσείς. Δηλαδή, για μένα είναι πάρα πολύ σοβαρό όλο αυτό το θέμα. Και δηλαδή, σοβαρό και εξοργιστικό. Υπάρχει ένα ρεύμα στην Ευρώπη που είναι εξοργισμένο με την Γερμανία. Το θέμα είναι αυτό να μεταφραστεί όμως και σε κάτι. Ναι, δεν πρόκειται. Δεν πρόκειται, Ευαγγελία μου. Αντιλαμβανόμαστε για μία ακόμα φορά εμείς εδώ στην Ελλάδα, το ζήσαμε πολύ και με τα μνημόνια, ότι η Γερμανία θέλει μία Ευρωπαϊκή Ένωση την οποία να ορίζει. Ναι, κομμένη και ραμμένη στα μέτρα της. Ναι. Αυτό το πράγμα. Όλοι που αγαπάμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, που την πιστεύουμε, που αγωνιζόμαστε για αυτήν, που κάποτε σαν ένα δημοψήφισμα θέση είχαμε όλοι, έτσι. Πρέπει να σκεφτούμε. Να σκεφτούν, ναι, ότι δεν θα έχει μέλλον. Το κλαδί το πριονίζανε. Τώρα τέλειωσε. Έχει μείνει ελάχιστο.
Γιατί όταν ο κόσμος δεν θα έχει να φάει, δεν θα έχει να ζεσταθεί, κάπου θα ξεσπάσει. Και λοιπόν, δεν μπορούμε μετά, γιατί έχουμε ακροδεξιές βγαίνουν σε διάφορα προφανέστατα κράτη ακροδεξιές κυβερνήσεις. Για να ακούσουμε και το Θανάση για να κλείσουμε. Να πω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα συνεχίζει να το έχει η Γερμανία και μεγαλύτερη κοινωνική ένταση υπάρχει στη Γερμανία. Δηλαδή, βλέπουμε πράγματα που δεν υπάρχουν σε κάποιες χώρες του Νότου όπως θα περίμενε. Δηλαδή, οι συνεχείς διαδηλώσεις, η μεγάλη γκρίνια είναι πολύ πολλαπλάσια στη Γερμανία από ό,τι είναι στην Πορτογαλία, ας πούμε, ή στην Ιταλία. Ή στη... Γιατί η Θανάση μου, οι Γερμανοί ήταν καλομαθημένοι. Δεν έχουν μάθει τι πάει να πει δελτίο στην ενέργεια. Δεν θα κάνεις αυτό, θα σου δώσω εγώ ένα... Και εμείς καλομαθημένοι είμαστε. Ελένη μου, ξέρεις γιατί γίνεται αυτό? Γίνεται για πολύ απλούς λόγους. Γιατί η Γερμανία ήταν εξαρτημένη και έβαλε και όλη την Ευρώπη στο άρμα της Ρωσίας. Δημιούργησε, όπως και σε όλα τα μεγάλα ζητήματα, το δικό της πλαίσιο, το πλαίσιο που εκείνη συνέφερε και μας έσαιρε όλους αυτό. Τώρα λοιπόν είναι αυτή που αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο πρόβλημα. Αλλά λέει τι? Λέει, όχι πια να πάμε όλοι μαζί, να βάλουμε ο καθένας τα λεφτά του κατά αναλογία και να φτιάξουμε ένα πλαίσιο που να αφορά όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Τώρα ο καθένας μόνος του. Εγώ δηλαδή τα λεφτά που έχω, τα 200 δισεκατομμύρια, 300, 100, όσα έχω, θα τα βάλω για τους δικούς μου πολίτες. Είναι όχι με για τα τους λεφτά μου σας. Και τον τζαμπουκά μου. Και είναι, είναι και εξοργιστικό που βγαίνει η Μέρκελ και μας κουνάει και το δάχτυλο και μας κάνει μαθήματα. Πώς να αντιμετωπίσουμε τη Ρωσία, πώς να συμπεριφερθούμε έτσι. Δηλαδή η γυναίκα που χαντάκωσε μια ολόκληρη ήπειρο. Και πόσο λιγότερα τους θα πρέπει να κάνουμε. Ναι. Θέλω να πω κάτι άλλο πριν κλείσουμε, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά που λέμε, αλλά δείχνει την τρέλα. Ναι. Γιατί υπάρχει μια τρέλα στον κόσμο. Δηλαδή, γενικότερα δεν υπάρχει κάτι κανονικό αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Ο Κιμ Γιονγκ εκτόξευσε άλλο ένα βαλιστικό πύραυλο. Το εντυπωσιακό σε αυτό το πράγμα είναι ότι η Ιαπωνία, που κινδυνεύει άμεσα, έχει πρόβλημα με τη Βόρεια Κορέα, στο νησί Χοκάιντο, που δεν είναι ένα νησάκι, έτσι, που μένει τόσο κόσμο. Βάρισαν οι σιρήνες και πήγε ο κόσμος στα καταφύγια. Δηλαδή μιλάμε για πολεμικό κλίμα στο μισό πλανήτη, ας πούμε. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα διαβάσετε στο Newsit. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.